Η Σουηδία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εκπομπής του Global Conversation. Πρόκειται για ένα κράτος που δεν έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από την οικονομική κρίση και θεωρείται μία από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο. Ωστόσο, η ενεργία των νέων, η μετανάστευση και η άνοδος της ακροδεξίας προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, έχουμε κοντά μας τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, Φρέντρικ Ράινφελτ. Κύριε Ράινφελτ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Θα συμφωνήσετε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και της εικόνας που έχουμε για τη Σουηδία? Νομίζω ότι πολλοί παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στη Σουηδία και κρίνουν αυστηρά την πορεία μας, ακριβώς γιατί πετύχαμε πολλά στο παρελθόν. Σήμερα είμαστε προσιλωμένοι στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό και αποτελούμε παράδειγμα για πολλές χώρες. Αν εξετάσετε τα οικονομικά δεδομένα της Σουηδίας, θα δείτε ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και εμείς επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, αλλά όχι τόσο όσο άλλες χώρες της Ευρώπης. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την έκθεση ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Η Σουηδία είναι μία από τις πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Η ανεργία των νέων είναι πολύ υψηλή, αφού ένας στους τέσσερις νέους δεν έχει δουλειά. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτή την αποτυχία? Συμφωνώ πως η οικονομία μας έχει αδυναμίες, αν και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η ανεργία είναι μία από αυτές. Τα τελευταία 20 χρόνια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν έχει προετοιμάσει σωστά τις νέες γενιές. Νομίζω ότι στο παρελθόν δεν σκεφτήκαμε όσο έπρεπε ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις για τα παιδιά μας. Γι' αυτό και τώρα φτιάχνουμε από την αρχή το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Πότε θα δούμε τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων και θα μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας? Νομίζω ότι η ανεργία μειώνεται. Πρέπει όμως να εστιάσουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Για το 2014, η σουηδική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,5%. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες προβλέψεις ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα, πρέπει να υλοποιήσουμε κάποια μέτρα. Πολλοί από τους νέους ανέργους δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή των εργοδοτών που αναζητούν τον τέλειο εργαζόμενο με σημαντική εμπειρία και άριστη εκπαίδευση. Με τέτοια προσόντα, είναι εύκολο να μπει κανείς στην αγορά εργασίας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εκείνους που δεν έχουν εμπειρία. Ο αριθμός τους δεν είναι μικρός. Έτσι εξηγείται και το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Ας επιστρέψουμε στη διαφορά εικόνας και πραγματικότητας. Έχουμε την εικόνα μιας δίκαιης και ανεκτικής σουηδικής κοινωνίας, που όμως αμφισβητείται έντονα τον τελευταίο καιρό. Τα βία επεισόδια και καταστροφές στις γειτονιές των μεταναστών του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν σοκ. Ξαφνικά η Σουηδία μοιάζει με μια διχασμένη χώρα γεμάτη ανισότητες. Είναι αυτή η πραγματική κατάσταση στη χώρα σας? Ως ένα βαθμό. Όμως αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Στα προάστια της πρωτεύουσας σημειώνονται ταραχές από τη δεκαετία του 70. Αναφέρομαι στις πρωτοφανείς ταραχές. Κοιτάξτε, για τα βία επεισόδια ευθύνεται μια ομάδα νεαρών ανδρών χωρίς δουλειά. Πολλοί από αυτούς συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες, ακόμη και με λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν στη χρήση βίας εναντίον αστυνομικών και πυροσβεστών. Βεβαίως, αυτό είναι πρόβλημα. Δεν το αρνούμε και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Όμως, πρέπει επίσης να πούμε πως κατά τη διάρκεια των ταραχών, το 95% των πολιτών που ζουν εκεί του ζήτησε να μην καταστρέψουν τις γειτονιές τους, να μην καταστρέψουν το προάστιο. Κάποιοι όμως υποστηρίζουν ότι το σουηδικό μοντέλο οθείται στα όρια του, αφού στη χώρα ζει πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Νομίζω πως ανέρχεται στο 15% του πληθυσμού. Πολλοί λένε πως η Σουηδία δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Διαφωνώ μαζί σας. Έχουμε αποδείξει πως ενσωματώνουμε τους μετανάστες που έρχονται στη Σουηδία. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυεθνική κοινωνία και πιστεύω πως θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Νομίζω όμως πως οι μετανάστες που έχουν έρθει από την δεκαετία του 70 και μετά έχουν αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η οικονομία μας έχει αλλάξει και η κατάσταση είναι σαφώς πιο περίπλοκη στις μέρες μας.
Πολλοί από τους πρόσφυγες που ήρθαν στη Σουηδία δεν έχουν καμία εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν κάποιο τεχνικό επάγγελμα. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε τώρα. Αυξάνουμε τις ώρες εκμάθησης αγγλικών, καθώς και τα τεχνικά μαθήματα στα σχολεία μας. Η κοινωνία μας γερνάει και δεν γεννάμε αρκετά παιδιά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε νέους μετανάστες με αντοχές και όρεξη για δουλειά. Μόνο έτσι η σουηδική οικονομία θα διατηρήσει τα διακτημένα της και θα πετύχει ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η Σουηδία έδωσε το καλό παράδειγμα, μιας και ήταν μία από τις λίγες χώρες που δέχτηκε Σύρους πρόσφυγες. Όμως αυτή η κίνηση οδήγησε σε άνοδο του λαϊκισμού. Ήταν κάτι που περιμένατε? Φέτος 7.000 άνθρωποι έχουν φτάσει από τη Συρία. Πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους συριακής καταγωγής σε αυτή τη χώρα. Αρκετοί από τους πρόσφυγες του πολέμου έχουν συγγενείς εδώ, άρα και κάποιον δικό τους για να τους βοηθήσει στα πρώτα τους βήματα. Σε σύγκριση με άλλες ομάδες, οι Σύριοι έχουν ενσωματωθεί πιο εύκολα στην κοινωνία μας. Είναι καλοί επιχειρηματίες που συχνά βρίσκουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας. Βεβαίως, στο σουηδικό πολιτικό σύστημα υπάρχουν και εκείνοι που ζητούν κλείσιμο των συνόρων. Ζητούν να μην αφήσουμε κανένα να μπει στη χώρα. Όμως αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είναι στο περιθώριο. Η πλειοψηφία των Σουηδών είναι υπέρ της μετανάστευσης, αφού αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μας. Είναι μειοψηφία, αλλά η δύναμή της αυξάνεται. Νομίζω ότι στις τελευταίες εκλογές οι Σουηδοί δημοκράτες που τάσσονται κατά της μετανάστευσης έχουν διπλασιάσει τη δύναμή τους. Ήταν στο 5% και σήμερα βρίσκονται στο 10%. Αυτό δεν είναι κάτι που λαμβάνετε υπόψη όταν χαράσετε τη μεταναστευτική σας πολιτική? Έχουν διπλάσιο δημοσκοπικό ποσοστό. Δεν είναι το ίδιο με το αποτέλεσμα στην κάλπη. Δεν μελετάτε τις δημοσκοπήσεις? Βεβαίως, αλλά η Σουηδία δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε την γλώσσα τους και δεν δημιουργούμε πολιτικό κενό. Θα τους απομονώσουμε γιατί η πολιτική μας αποδίδει καρπούς. Ήρθα σε συμφωνία με τα 4 κόμματα που συγκροτούν τον κεντροδεξιό συνασπισμό, καθώς και με το κόμμα των Πρασίνων που είναι φιλελεύθερο και ανοιχτό σε αυτά τα ζητήματα. Δεσμευθήκαμε πως θα αναζητήσουμε εναλλακτικές πολιτικές για τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στη Σουηδία. Έχουμε ίσως το πιο ανοιχτό σύστημα μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στον κόσμο. Ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στη Σουηδία αυξάνεται συνεχώς. Πρόκειται για μετανάστες χωρίς καμία ειδίκευση, αλλά και για μορφωμένους επαγγελματίες. Επίσης, στη σουηδική αγορά εργασίας εντάσσονται πολλά παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας. Στη γειτονική Νορβηγία, το αντιμεταναστευτικό κόμμα συγκέντρωσε περίπου το 16% των ψήφων. Δεν νομίζετε ότι αυτό θα συμβεί και στη Σουηδία, μιας και έχετε εκλογές τον επόμενο χρόνο? Δεν πιστεύω πως οι προτάσεις τους αποτελούν λύση για τη Σουηδία. Οι εκφράσεις τους, η συμπεριφορά τους και οι ιδέες τους μπορεί να είχαν απήχηση σε άλλες χώρες, όμως εδώ θα τους απομονώσουμε. Πιστεύω σε μια ανοιχτή κοινωνία. Πιστεύω ότι άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες μπορούν να ζήσουν μαζί. Πιστεύω πως μπορούν να δημιουργήσουν και να προχωρήσουν μαζί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα κάνουν την έκπληξη στις εκλογές. Εσείς βρίσκεστε αρκετά πίσω στις δημοσκοπήσεις. Επιμένετε πως σε καμία περίπτωση δεν θα διαπραγματευτείτε? Όχι. Θα τους απομονώσουμε και θα χάσουν τη δύναμή τους. Δεν έχουν θέσεις. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κλείσουν τα σύνορα και να διώξουν όλους τους μετανάστες. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση σας τους δίνει περισσότερο αέρα για να αναπνεύσουν πολιτικά. Δεν διαπραγματεύεστε μαζί τους και έτσι τους επιτρέπετε να κάνουν σκληρή κριτική. Ναι, όμως και σε χώρες που έχουν ακολουθήσει άλλη πολιτική και έχουν διαπραγματευτεί μαζί τους, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Το εκλογικό τους ποσοστό αυξήθηκε. Η σημερινή κατάσταση αντανακλά την αμηχανία για την ευρικότητα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Τα κόμματα αυτά δεν τάσσονται μόνο κατά των μεταναστών. Στρέφονται κατά του πολιτικού προσωπικού, υποστηρίζοντας πως όλοι είναι απατεώνες.
Προσπαθούν να κερδίσουν τους δυσαρεστημένους και τους απογοητευμένους. Κάνουν πολιτική απορρίπτοντας τους πολιτικούς της χώρας. Έτσι, στρέφονται κατά της Σουηδίας, αφού δεν έχουν να προτείνουν τίποτα θετικό. Τίποτα που να πηγαίνει μπροστά την κοινωνία μας. Σε αυτή την τακτική πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά και να τους αφοπλίσουμε πολιτικά. Είπατε πως η κυβέρνηση σας και εσείς προσωπικά δεν ασχολείστε ιδιαίτερα με τις δημοσκοπήσεις, όμως αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός βρίσκεται πίσω, ενώ πολλοί πιστεύουν πως θα είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Μάιο του 2014 έχουμε την εκλογή του νέου Προέδρου. Σας ενδιαφέρει αυτή η θέση? Όχι, θα δώσω τη μάχη για να κερδίσω μια τρίτη θητεία στις εκλογές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Πρέπει να σημειώσω πως από τους 48 μήνες της προηγούμενης θητείας μας, τους 44 ήμασταν πίσω στις δημοσκοπήσεις. Και όμως την ημέρα των εκλογών κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής και σε καμιά περίπτωση δεν αποκαλύπτουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Οπότε δεν θα είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Επιτροπής? Δεν σας ενδιαφέρει μια τέτοια προοπτική? Παλεύω για μια νέα θητεία στη χώρα μου και οι εκλογές είναι το Σεπτέμβριο. Δεν μπορεί να συνδυαστεί με οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχετε εξυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και έχετε προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Πολλές χώρες όμως έχουν μείνει πίσω. Μήπως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να περάσει από τη θεωρία στην πράξη? Πιστεύω σε μια ισχυρή Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια τάση συγκεντρωτισμού στις Βρυξέλλες, ενώ και η γραφειοκρατία αυξάνεται αντί να μειώνεται. Το ζήτημα είναι πως καμία χώρα δεν επιθυμεί να παραδώσει μεγαλύτερες εξουσίες στις Βρυξέλλες και αυτό βεβαίως ισχύει και για τη Σουηδία. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη έμφαση στην απλοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει πως η Ευρώπη δεν παρεμβαίνει εκεί που πρέπει και πως δεν είναι αποτελεσματική. Απλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και οι ανάγκες είναι μεγάλες. Νιώθετε απογοήτευση όταν διαπιστώνετε πως οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν περισσότερο χρόνο για να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις? Έχω επισκεφθεί την Νότια Ευρώπη. Ήμουν στην Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη και έχω κουβεντιάσει με τους ομολόγους μου για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Σέβομαι τις προσπάθειες που γίνονται και βεβαίως παρακολουθώ τις διαδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά ενοχλείστε? Νομίζω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Νομίζω πως η Ισπανία έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχει μειώσει σημαντικά το κόστος εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα και βεβαίως για την Ιταλία. Όμως η πολιτική κατάσταση είναι δύσκολη και αυτό ισχύει κυρίως για την κυβέρνηση Λέτα. Πιστεύω λοιπόν πως έχουν γίνει πολλά. Δυστυχώς όμως η παγκόσμια οικονομία αλλάζει και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική. Εκτιμώ, πιστεύω πως πρέπει να αλλάξουν οι δομές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύετε πως η συνταγή της λιτότητας πέτυχε? Μία πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε πως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν πως τα μέτρα λιτότητας έχουν αποτύχει. Κατανοητό, αφού τα μέτρα έχουν πλήξει τα εισοδήματα των πολιτών και την οικονομία. Συμφωνείτε με την πολιτική της Γερμανίας? Οπωσδήποτε πιστεύω πως τα δημόσια οικονομικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Όμως αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η έρευνα, ενώ και η αγορά εργασίας θα γίνει πιο ευέλικτη. Εκτιμώ πως ο συνδυασμός λιτότητας και μείωσης του κόστους εργασίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Και οι Έλληνες βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στους δρόμους. Πιστεύετε πως η Ελλάδα προσπαθεί αρκετά? Απολύτως. Σέβομαι τις προσπάθειες των Ελλήνων. Καταλαβαίνω πως είναι πολύ απογοητευμένοι και δεν βλέπουν φως στο τούνελ. Η Σουηδία βίωσε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση στις αρχές της δεκαετίας του 90 και μας πήρε σχεδόν 10 χρόνια για να επανέλθουμε. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις, όμως το χρέος τους είναι πολύ υψηλό. Γι' αυτό εξακολουθεί να είναι εύθραυστη η οικονομική κατάσταση στη χώρα. Νομίζω ότι η απογοήτευση είναι πραγματικά μια λέξη που περιγράφει τη σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη. Υπάρχει και η Βρετανία που ενδεχομένως να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα. Τι πιστεύετε για τις χώρες που θέλουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Υπάρχει η τάση αυτή, το αναγνωρίζω. Έχουμε χώρες που σκέφτονται να αποχωρήσουν ή που δεν συμμετέχουν πλήρως στη ζωή της Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, οπότε δεν μετέχουμε σε πολλές διαδικασίες εντός της Ευρωζώνης.
και οι δύο πιστεύουμε πως είμαστε εν μέρη εκτός. Όμως η αποχώρηση είναι ένα δραστικό μέτρο. Απολύτως. Η Σουηδία επιθυμεί την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιραζόμαστε τις ίδιες ιδέες με τη Μεγάλη Βρετανία. Πιστεύουμε και οι δύο στο εμπόριο, στη διαφάνεια και στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως η Βρετανία είναι κομμάτι μιας μεγάλης οικονομίας, ενώ αποτελεί και παράγοντα ισορροπίας μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να βοηθήσω τη Βρετανία ώστε να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζομαι στενά με τον David Cameron, που προσπαθεί να πείσει τους Βρετανούς ότι ωφελούνται από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάω σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το θέμα αυτό βρίσκεται στην ατζέντα και εγώ προσπαθώ να παρουσιάσω τα πλεονεκτήματα της παραμονής, χωρίς όμως να εμπλέκομαι στα εσωτερικά της χώρας. Αν σκεφτούμε το δημοψήφισμα στη Βρετανία και την άνοδο της ακροδεξιάς, νομίζετε πως η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει πετύχει τους στόχους της? Ίσως έχουμε λανθασμένες προσδοκίες. Στην εποχή μας οι πολιτικοί δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα πάντα. Θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε υπερβολικές προσδοκίες. Βεβαίως και ο πολιτικός κόσμος πρέπει να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνο και ειλικρίνεια. Νομίζω πως τα καταφέραμε στη Σουηδία και στη Βόρεια Ευρώπη. Στη Νότια Ευρώπη η σχέση πολιτικών και πολιτών έχει διαταραχθεί. Αν χάσεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, είναι πολύ δύσκολο να την ξανακερδίσεις. Σε τέτοιες εποχές εμφανίζονται ακροδεξιά, εξτρεμιστικά και λαϊκίστικα κινήματα που ψαρεύουν σε θολά νερά και φανατίζουν τον κόσμο. Δεν φοβάμαι αυτά τα μορφώματα. Πρέπει όμως και εμείς να εξηγήσουμε στους πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Ηγεσία δεν σημαίνει ικανοποιώ τους πάντες. Ηγεσία σημαίνει ειλικρίνεια και προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων με τη συνεργασία της κοινωνίας. Να έρθουμε και στην επικοινωνία. Οι ηγέτες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα social media. Ο Υπουργός Εξωτερικών σας είναι πολύ δραστήριος, αλλά εσείς δεν έχετε λογαριασμό στο Twitter. Γιατί? Είναι μια επιλογή που έχω κάνει. Βεβαίως και μπορείς να χρησιμοποιείς τα social media και το Twitter για να επικοινωνείς με τους πολίτες. Όμως ξέρετε, η ημέρα έχει 24 ώρες. Έχω πολλές ευθύνες, αλλά και ιδιωτική ζωή. Προσπαθώ να ζω ισορροπημένα. Οπότε επέλεξα να μην ασχοληθώ με τα social media. Οι Σουηδοί μπορούν εύκολα να μάθουν τι σκέφτομαι και τι κάνω. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακολουθούν στενά κάθε μου δραστηριότητα. Οπότε προσπαθώ να κρατώ κάποιες ώρες για τον εαυτό μου, αλλά και για την οικογένειά μου. Στην τηλεόραση είδα ένα πολύ αστείο σκέτς. Σε μία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σας τιμωρούν γιατί δεν τοποθετήσατε την κούπα σας στο πλυντήριο πιάτων. Οπότε εσείς με κατεβασμένο κεφάλι ζητάτε συγγνώμη και πηγαίνετε προς το πλυντήριο πιάτων. Πρόκειται βεβαίως για παροδία, αλλά αποδεικνύει ότι οι ηγέτες στη Σκανδιναβία είναι πολύ πιο απλοί και μοιάζουν πολύ με συνηθισμένους ανθρώπους. Τι θα κάνατε για να μας το αποδείξετε? Αυτό είναι αλήθεια. Ξεχνάμε πως οι ηγέτες μας δεν είναι πάνω από τους πολίτες, αλλά πρέπει να ζουν ανάμεσα στους πολίτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον σουηδικό λαό. Οι άνθρωποι θέλουν να με βλέπουν στο δρόμο, θέλουν να έχω καθημερινή ζωή και να αγοράζω το μεσημεριανό μου. Αυτό δεν είναι περίεργο. Αυτό το σκέτς βασίζεται στην αγάπη μου για την καθαριότητα. Πάντα ήμουν έτσι και είμαι γνωστός για αυτό. Οπότε, το αστείο στηρίζεται στον χαρακτήρα μου και στις συνήθειές μου. Κύριε Ράινφελτ, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Global Conversation.